Η εξέλιξη στην υπόθεση με τη Ρούλα Πισπυρίκου και με το θάνατο των δύο παιδιών, από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Ναι, Φίλιππε. Έχουν ξεκαθαρίσει και ήδη στις τελευταίες στιγμές είναι η εξής, ότι ο θάνατος των δύο παιδιών προήλθε ξεκάθαρα από πνιγμό. Και ασφυκτικό μάλιστα θάνατο, έτσι, αυτό πρέπει να πούμε. Είναι το πόρισμα Καλόγρια Καρακούκη των δύο ιατροδικαστών, οι οποίοι είχαν αναλάβει να φέρουν εις πέρας τους δύο συγκεκριμένους θανάτους. Και πράγματι, όπως αποκαλύπτουν, η απόφραξη έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που αποκλείουν το ατύχημα και επιβεβαιώνουν, λέει, πλήρως την εγκληματική ενέργεια ως μηχανισμό θανάτου της Ίριδας και της Μαλένας. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, Χαρά Λεμονή, η Ρούλα... Την ίδια ώρα, Φίλιππε, που η Ρούλα καλείται πλέον επίσημα ως σύμβουλη για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, θεωρεί τον εαυτό της αδικημένο και συνεχίζει να στέλνει εξώδικα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, μέσα από τη φυλακή, στέλνει εξώδικο στο Εργαστήριο Τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και προσωπικά στον επικεφαλής καθηγητή Νικόλαο Ράικο για μια συμπληρωματική έκθεση που έχει στείλει στις 14 Ιουνίου, με την οποία βρέθηκε η μεταβολή της κεταμίνης και στα ούρα της άτυχης Τζορτζίνας. Στο εξώδικο, λοιπόν, αυτό τονίζει ότι η έκθεση του κυρίου Ράικου δεν περιελήφθη στην αρχική τοξικολογική έκθεση, την έστειλαν μετά και ζητάνε απάντηση ποιος έδωσε την παραγγελία και για ποιο λόγο. Μάλιστα. Ξαναλέμε εδώ, λοιπόν, υπάρχει όλα τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα πορίσματα των ιατροδικαστών. Και συγκλίνουν σε αυτό το γεγονός. Τα παιδιά πέθαναν από βίαιο πνιγμό. Και στις δύο, λέει, περιπτώσεις περιγράφονται ήπιες μη θανατηφόρες βλάβες στο πρόσωπο. Στην περίπτωση της Μαλένας υπάρχουν μάλιστα εκδορές στο ριζορίνιο, δηλαδή στη μύτη της μικρής άτυχης, η οποία έχασε άδικα τη ζωή της. Όπως επίσης και στην περίπτωση του αβάπτιστου θηλαίους Δασκαλάκη, η Μαλένα και η Ήριδα, λοιπόν, η οποία είχε κακώσεις εν ζωή γενωμένες στοματικού βλενογόνου άνω χείλους του στόματος. Δηλαδή τα χείλια του παιδιού αριστερά και εκδορές στον αριστερό ρόθωνα. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος με ασφυκτικό τρόπο προσπάθησε να τους κλείσει επί της ουσίας τους αεροφόρους αγωγούς.